Καλημέρα. Καλημέρα σας. Εμείς αυτή την απόφαση την προχθεσινή για 80% μείωση των τακτικών χειρουργείων ομολογούμε ότι δεν την καταλαβαίνουμε από καμία ιατρική σκοπιά. Ανεξάρτητα με το αν τα ογκολογικά ή τα επίγοντα περιστατικά συνεχίζουν να μπαίνουν στο χειρουργείο έτσι όπως τουλάχιστον εξαγγέλει η κυβέρνηση, για δύο λόγους δεν την καταλαβαίνουμε. Ο πρώτος είναι γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχουν τεράστια προβλήματα, μια τεράστια λίστα αναμονής. Θυμίζω καταγματίες που έρχονται στα επίγοντα και περιμένουν 15-20 μέρες να χειρουργηθούν. Όπως επίσης θυμίζω ότι αυτά προστίθονται σε ένα πλαίσιο το οποίο γενικότερα δείχνει τα προβλήματα. Έχω εδώ μία λίστα των συναδέλφων του χειρουργείου που τους λείπουν 70 υλικά τα οποία έχουν παραγγείλει από τον Απρίλη. Από τον Απρίλη και δεν έχουν έρθει, τα οποία εμποδίζουν τη διεξαγωγή μιας αγκιοχειρουργικής και μιας νευροχειρουργικής επέμβασης λόγου χάρη. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι στον 21ο αιώνα δεν μπορούμε να μιλάμε για καλοήθεις παθήσεις οι οποίες μπορούν να περιμένουν, για παράδειγμα μπορούν να περιμένουν παιδιατρικά χειρουργεία τα οποία ως επιτοπλίστων είναι καλοήθεις παθήσεις, ή μπορεί να περιμένει ένας άνθρωπος με μια χολολιθίαση που όταν τρώει υποφέρει. Και ένας πόσο να περιμένει, κύριε Σιδέρη, και πόσο να περιμένει. Αυτό ένα τριπλό bypass είναι επίγον περιστατικό, κύριε Σιδέρη. Με βάση τους ορισμούς τους και τις διοικητικές πράξεις, όχι. Είναι μόνο ένα περιστατικό το οποίο θα έρθει στην εφημερία με συμπτώματα εμφράγματος ή. Όπως αντίστοιχα μπορούμε να δούμε, ξαναλέω, και άλλες νόσους έτσι. Μια ισχαιμία καροτίδων. Δεν θεωρείται επίγον αυτό, ξέρετε. Θεωρείται κάτι που μπορεί να περιμένει. Γι' αυτό λέμε δεν το καταλαβαίνουμε από καμία ιατρική σκοπιά. Καταλαβαίνουμε απόλυτα αυτό που μας λέτε. Αυτό που θέλουμε να διευκρινίσουμε. Εσείς είστε γιατρός, το ξέρετε πολύ καλύτερα. Θεωρείτε ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση με τον κορονοϊό. Δεν σας ακούω καθόλου, συγγνώμη. Θεωρείτε έτσι όπως είναι η κατάσταση. Ναι, Δημήτρη μου. Έτσι όπως είναι η κατάσταση με τον κορονοϊό. Θεωρείτε ότι μπορείτε να κάνετε τα χειρουργεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Ότι δηλαδή Προφανώς θεωρούμε ότι τα χειρουργεία και πρέπει και μπορούν να γίνουν. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Για ποιο λόγο κλείνουν τα χειρουργεία? Η μόνη λογική εξήγηση για αυτό που πάει να κάνει η κυβέρνηση είναι ή για να πει κόβω τα χειρουργεία γιατί δεν έχω μέθε να τα τοποθετήσω μετά, ή γιατί θέλει να πάρει το προσωπικό των χειρουργείων και να το πάει αλλού. Δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση υγειονομικού χαρακτήρα. Η δικιά σας εξήγηση ποια είναι? Δεν σας άκουσα. Η δικιά σας εξήγηση ποια είναι? Γιατί εμείς δεν μπορούμε να το σπαθούμε. Εγώ είμαι τωρινολαρυγολόγος, χειρουργός ο τωρινολαρυγολόγος. Ναι. Όχι. Η δικιά σας εξήγηση. Γιατί το κάνει. Γιατί το κάνει αυτό, ποια είναι η δικιά σας εξήγηση? Η δική μας εξήγηση είναι ότι τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και δυστυχώς αποδεικνύεται πως αυτές οι εξαγγελίες περί ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας δεν είναι έτσι όπως τα έλεγε δηλαδή, η κυβέρνηση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αν μου επιτρέπετε. Ελλείψεις. Δεν έχει προσωπικό βασικά και αυτό σταματάει τα χειρουργεία. Είναι και τα κρεβάτια. Και δεν έχει και μεθ. Επίσης, μας είπατε λίγο νωρίτερα, κύριε Σιδέρη, ότι ας πούμε ένας με κάταγμα μπορεί να περιμένει να μην κάνει χειρουργείο. Η απάντηση είναι ότι δεν μπορεί να είναι με σπασμένο πόδι ή με σπασμένο χέρι και να περιμένει να κάνει χειρουργείο. Άλλες περιπτώσεις που αναβάλλονται. Αναβάλλεται το 80% από όλα τα τακτικά χειρουργεία. Παραδείγματα. Ναι, παραδείγματα. Ξαναλέω, ισχυμίες μεγάλων αγκίων, καροτίδων, αγκιοχειρουργικά περιστατικά. Περιστατικά τα οποία αφορούν οστεοαρθρίτιδες. Περιστατικά καρδιαγγειακά. Περιστατικά, να σου πω ένα παράδειγμα της δικής μου ειδικότητας, ναι. Κοχλιακών εμφυτεύσεων, ένα παιδάκι το οποίο είναι γενετής κοφό και περιμένει 2 χρόνια κύριε Σιδέρη, να έρθει. Σε λίγο έχουμε καταγγελία γι' αυτό. Σε λίγο, επειδή το λέτε, έχουμε μια μαμά η οποία λέει το παιδάκι μου, και εσείς είναι η ειδικότητα σας, το ξέρετε, πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα γιατί είναι μέχρι 2 ετών νομίζω μπορεί να. Δεν ξέρω, μπορεί να γίνει καλύτερη. Για να μπορεί το παιδί να πάει ομαλά σχολείο, να αναπτυχθεί η γλώσσα κλπ. Ναι. Και αυτή η γυναίκα λοιπόν λέει τώρα τι θα γίνει με το παιδί μου. Αυτό ακριβώς λέμε και εμείς, αυτή την αγωνία εκφράζουμε, αυτές τις λύσεις διεκδικούμε. Γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε έτσι ένα πιο ουσιαστικό σχόλιο, είναι το εξής κατά τη γνώμη μας. Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Σιδέρη. 8 μήνες η κυβέρνηση δεν έχει δεχτεί να συναντήσει
την Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Ούτε συνάντηση δεν μας έχει δεχτεί να κάνουν, να ακούσει τις προτάσεις μας. Επιμένουμε βέβαια και λέμε ότι σε αυτά που έρχονται μπροστά και εμείς θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, ένα από τα βασικά αιτήματα που μπορεί να δώσει άμεσα πολύ λύσεις καλά ότι έχουν είναι θέματα. Έχουν θέματα. Ναι, έχουν θέματα, αλλά και αυτά θέματα. Ένα από τα βασικά θέματα είναι και αυτά, όταν έχουν να πάρουν σε την έννοια ότι έχουν δώσει αλλού το βάρος και ουσιαστικά δεν κοιτάνε τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τη μάχη, όπως έγινε και στον Ερυθρό. Αν είχαν προσωπικό, θα γινόντουσαν τα χειρουργεία. Αν είχαμε περισσότερες μεθ, θα γινόντουσαν τα χειρουργεία. Αν είχαν τα υλικά που θέλουν οι άνθρωποι που τα περιμένουν από τον περασμένο Απρίλη, αυτό μας είπε ο κ. Σιδέρης, δεν θα πηγαίναν πίσω όλα τα χειρουργεία. Έτσι δεν είναι, κύριε Σιδέρη? Έτσι είναι, και μία πλευρά που πρέπει ο καθένας να την πάρει πολύ σοβαρά υπόψη του είναι ότι αυτά δεν ισχύουν για τον ιδιωτικό τομέα. Δυστυχώς θα την πληρώσει ο φτωχός κόσμος. Έτσι. Πολύ σωστά το λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιδέρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.